Δύο ακόμα καραβάνια μεταναστών εντοπίστηκαν, το ένα στη Γάβδο και το άλλο νότια της Κρήτης. Πάμε στην αίθουσα των ειδήσεων. Η Μέρη Καριωτάκη θα μας δώσει τις πληροφορίες. Με διαφορά λίγων ωρών το πρώτο από το δεύτερο. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Και αυτό είναι ακόμα μια απόδειξη πως πια η Κρήτη είναι στο κάδρο άλλωστε, του μεταναστευτικού. Άλλωστε, το 1 τρίτο των μεταναστών και των προσφύγων που φτάνουν στη χώρα μας έρχονται πια από την Κρήτη και όχι από το Αιγαίο, όπως είχαμε συνηθίσει. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες, είχαμε τις τελευταίες 24 ώρες δύο περιστατικά. Χτες το βράδυ έφτασαν στην Τρυπητή της Γάβδου 45 άτομα, σήμερα το πρωί 37 στα νότια της Αγίας Γαλήνης, συνολικά 82 άτομα. Πάμε να πάρουμε με την σειρά τα γεγονότα. Οι 45 της Γάβδου εμφανίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής. Πρόκειται για 6 άτομα από το Σουδάν, 32 από το Μπαγκλαντές, 6 από το Πακιστάν και 1 από την Σύρια. Με μια ξύλινη βάρκα Μάνο μήκους 8 μέτρων ξεβράστηκαν στην Τρυπητή. Ένας ψαράς τους εντόπισε να κινούνται στην περιοχή. Κάποιοι βρέθηκαν διασκορπισμένοι όντας στο δρόμο προς τον Κόρφο και κάποιοι άλλοι στο χωριό Βατσιανά. Αυτή την ώρα μεταφέρονται με λεωφορείο από την Παλαιόχωρα στην Αγιά, στα Χανιά, όπου και θα γίνει βεβαίως η προανάκριση από το Λιμεναρχείο Χανίων, προκειμένου να διαπιστωθούν και ποιοι είναι οι διακινητές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρωινό περιστατικό, αυτό νότια της Αγίας Γαλήνης, 44 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, εντοπίστηκε ένα φουσκωτό σκάφος, το οποίο επέβαιναν 37 άτομα. Το συγκεκριμένο πλοιάριο, διασώθηκαν οι 37 αρχικά από ένα εμπορικό πλοίο με ελληνική σημαία, έφτασαν κοντύτερα στην Αγία Γαλήνη, περίπου στα 39 ναυτικά μίλια, και από εκεί τους παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμεναρχείου του Ρεθύμνου της Αγίας Γαλήνης, όπου και τους μετέφερε βεβαίως στην Αγία Γαλήνη. Πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στους 37 της Αγίας Γαλήνης που μεταφέρθηκαν στο Ρέθυμνο είναι και 5 ανήλικοι Αιγύπτιοι στην καταγωγή, και επίσης, Μάνο, κλείνοντας να σου πω ότι εκεί έχει την προανάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο Ρεθύμνου. Έχουν εντοπιστεί, έχουν υποδειχθεί, έχουν συλληφθεί και κρατούνται οι 3 διακινητές. Πρόκειται για 3 υπήκοους Σουδάν. Μάλιστα, Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.